Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, βλέπετε στους δέχτες σας 8 Δευτέρου του 81 και τα ονόματα από κάτω εδώ τα βλέπετε. Μας τα δίνει ο σκηνοθέτης μας, ο Δημήτρης Γιώσγιος. Εκείνη η μέρα του Φεβρουαρίου του 1981, οι μνήμες όλων σήμερα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στα θύματα, στα 21 θύματα, και εδώ εκπρόσωποι της ομάδας του Ηρακλή κατέθεσαν στεφάνι λουλούδια, λίγα λουλούδια για τα θύματα, τα 21 θύματα της θύρας 7 πριν από 26 χρόνια, και το άποψη από τους φιλάθλους με τους φιλάθλους Ολυμπιακούς στη θύρα 7. Μαύρα, κόκκινα χαρτονάκια τα βλέπετε στους δέχτες σας. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, Ολυμπιακός Ηρακλής, 21η αγωνιστική της Super League. Ο Ριβάλτος στο δεύτερο κόρνερ του Ολυμπιακού. Το σούτ από τον Πάντο σε θέση offside. Είναι offside. Το Ρωσίδης. Ο Ριβάλτο εκτελεί με στόχο τον Αντολάκη που κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι. Τζόρτζεβιτς. Νέα σέντρα του Τζόρτζεβιτς. Ο Μπιλίσκοφ την κεφαλιά. Βοήθησε ο Κουρσανίδης. Ο Ριβάλτο αμέσως το σούτ άστοχο. Ο Σέντρα θα μπορούσε να παίξει πολύ πιο απλά με μια απλή πάσα αριστερά στον Μπουλούτ για να μην μπλέξει σε περιπέτειες έμεινα του ιδιαίτερα. Ο Ριβάλτο έχει δει το Ρωσίδη που βγήκε από πίσω στον Αμπάρι. Και είναι πέναλτι. Και είναι πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 28ο λεπτό. Και ίσως είναι και κόκκινη κάρτα, Στεφανέ. Ναι. Και είναι κόκκινη στον Αμπάρι. Είναι σε προφανή θέση για κόλ. Ο Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς λοιπόν απέναντι από τον Παντή. 1-0 Ολυμπιακός. Με το πέναλτι του Τζόρτζεβιτς ανοίγει το σκορ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς, και εδώ άποψη με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη θύρα 7. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Και νομίζω και... Ξανά το πέναλτι. Δύσκολη θέση του Παντή, χωρίς να έχει ζεσταθεί. Εύστοχα ο Τζόρτζεβιτς. Στολτίδης. Για τον Καστίγιο και πάλι ο Στολτίδης. Άνοιγμα για τον Μπουλούτ που βγάζει τη σέντρα. Ο Μπαντής, ο Ριβάλτο από κοντά. Ο Τωροσίδης έρχεται η μπάλα στο Μπαντή. Και δεν μετρά τον γκολ. Είναι offside, είναι offside ο Κάς. Δεν μετρά τον γκολ. Σίγουρα ο Τζόρτζεβιτς. Ο Ολυμπιακός, Στέφανε, εντάξει, σωστά κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά όταν καταφέρει και βγάζει παραπάνω παίχτη, ιδιαίτερα στα πλάγια του γηπέδου, θα πρέπει να αυξήσει το ρυθμό. Όπως τώρα ο Τζόρτζεβιτς που βγήκε από τα άκρα, κάνει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι για τον Μπόρχα. Ο Τωροσίδης στο σούτ, η απόκριση από τον Μπαντή. Ο Ριβάλτο θέλει χωρίς ισορροπία να προωθεί την μπάλα προς την εστία του Ηρακλή. Ανεπιτυχώς. Ριβάλτο στην αντεπίθεση. Και βγαίνει ο Καστίγιο από πίσω απέναντι τον Μπαντή, το πλασέ, out. Φάτος, Στέφανε, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τα κάνει πιο απλά τα πράγματα, παίζοντας πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο γρήγορα στην επίθεση. Και εδώ πέρασε για τον Καστίγιο η πάσα του Τζόρτζεβιτς, το σούτ 2-0. 2-0 στο 70 λεπτό για τον Ολυμπιακό. Από τη σέντρα του Τζόρτζεβιτς, ο Καστίγιο απέναντι από τον Μπαντή, 2-0. Προηγείται ο Ολυμπιακός με σκόρερ τον Καστίγιο. Το ένα το γκολ του Καστίγιο στο φετινό πρωτάθλημα. Και ήρθε ακριβώς, Στέφανε, αυτό που λέγαμε. Για να ξαναδούμε, γιατί ζήτησε χέρι οι παίκτες του Ηρακλή στην προσπάθεια να κατεβάσει την μπάλα ο Καστίγιο. Που μπορεί ίσως και να βρει και στο χέρι του. Μπορεί να βρει Καστίγιο και πάντως λίγο, αλλά δεν νομίζω ότι προτάσει το στήθος. Ακριβώς. Δεν έχει πρόθεση ο Καστίγιο. Και ήρθε ακριβώς την ώρα που λέγαμε ότι με μια καλή κάθετη πάσα του Τζόρτζεβιτς, ένα καλό πάσιμο του Καστίγιο και γρήγορη εκτέλεση, έδωσε αυτό το 2-0. Μάριτς, Ριβάλτο για τον Τζόρτζεβιτς. Έχετε πίσω του και ο Μπουλούτ. Τον είδε ο Τζόρτζεβιτς, ο Μπουλούτ το shoot out. Κλεισμένος από δύσκολη θέση ο Μπόρχα. Στολτίδης με μία για το Ριβάλτο, το σούτ έξω.